Κυρία Μανολάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και όσους μας ακούνε. Μας ακούνε αρκετοί. Ωραία, μας ακούνε χαιρόμαστε. Αρκετοί και είμαστε ιδιαίτερως ευτυχείς γι' αυτό. Εμείς έχουμε καλή διάθεση, θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση. Το κακό είναι ότι τα τελευταία στοιχεία της από την Αερνή Έκθεση Κομισιόν δεν μας κάνουν να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω πώς τα σχολιάζει το κόμμα σας και τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, γιατί όλοι μιλούν για δύσκολους τους επόμενους 6-7 μήνες. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι προβλέψεις για ύφεση υπήρχαν από οικονομικά Ινστιτούτα και από το Συμβουλίο της Ευρώπης και λοιπά και από επίσημους φορείς πριν την πανδημία. Μάλιστα. Δηλαδή το ποσοστό μεταποίησης στη Γερμανία είχε πέσει, υπήρχε και ο εμπορικός πόλεμος, ΗΠΑ, Κίνας και όλα αυτά και εκτιμούσαν ότι θα υπάρχει ύφεση. Με την πανδημία αυτό επιταχύνεται. Μάλιστα. Και η επιτάχυνση δίνει αυτούς τους τις έρνες προβλέψεις για το 2020 που πραγματικά το μιλάνε για ύφεση ιστορικών διαστάσεων και για την Ελλάδα θα είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη, γιατί το ποσοστό του ΑΕΠ που καταλαμβάνει το κομμάτι του τουρισμού είναι πολύ υψηλό και αν κανείς συνυπολογίσει και το εμπορικό κομμάτι που ζει μέσα από την τουριστική βιομηχανία, αυτό μεγεθύνεται. Υπολογίζεται περίπου το 1/4 του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μας δίνουν το υψηλότερο ποσοστό της ύφεσης. Αλλά εμάς τι μας ανησυχεί, όχι μας ανησυχεί. Αν θέλετε ήταν και το μήνυμα της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης. Ουσιαστικά ότι τα μέτρα που πήρανε για την πανδημία, μιλάω μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αυτά που λέγανε ότι είναι προσωρινά, ότι γιώνονται. Και αυτό το ενισχύει, αν θέλετε, και το όχι μόνο οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί γιώνονται. Να σας πω γιατί. Γιατί πριν δύο μέρες ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων έδωσε στο δελτίο του ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Και εμείς ξέρουμε καλά κι εσείς και όσοι μας ακούνε ότι οι επιθυμίες του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων γίνονται πράξη από τις κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φάνηκε αν θέλετε και στο τελευταίο νομοσχέδιο εδώ που όμως, πέρασε να σας αυτό, πω κάτι, το περιβαλλοντοκτόνο. Αν μου πει, για τη συζήτηση, θα σας πει κάποιος, καλό πρόεδρε, έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση, δουλεύω εγώ και άλλοι 5 άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα γιατί έχει πέσει έξω η όλη δουλειά λόγω της πανδημίας. Για να την κρατήσω όμως ανοιχτή θέλω, για να μην απολύσω κανένα, να δουλεύετε εκ περιτροπής και με μικρότερο μισθό. Έτσι θα την κρατήσω και όταν πάμε καλά θα επανέλθουμε στα κανονικά. Εδώ γιατί να μην ισχύσει κύριε αυτό, Μπαρδουνιά, θα σας πει κάποιος. Ναι, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Σε αυτές τις μικρομεσαίες πρέπει να τις ενισχύσει οικονομικά. Εμείς το λέμε και έχουν βγει. Όχι. Ενισχύει, ας πούμε, τους εφοπλιστές της ακτοπλοείας, τους έδωσε τώρα μέσα στην κρίση 15 εκατομμύρια. Όχι για τα για αυτές τις άγονες γραμμές, όχι. Επιπλέον μιλάμε. Εντάξει, δίνει φοροαπαλλαγές μόνο στους μεγάλους. Που εδώ τι φαίνεται καθαρά, ότι αυτούς τους μικρομεσαίους που λέτε εσείς, ουσιαστικά τους πυροβολεί για να πάμε ακόμα πιο γρήγορα σε ό,τι δεν κατάφεραν τα τρία μνημόνια που περάσανε, τα αστικά κόμματα. Μάλιστα. Αυτό κάνουν τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση και κοιτάνε τι, να περιφρουρήσουν και να εξασφαλίσουν τα κέρδη των μεγάλων ή τουλάχιστον να μην έχουν χασούρα. Σήμερα βλέπουμε ότι είναι σε κινητοποίηση ο κόσμος του πολιτισμού, καλλιτέχνες, δημιουργοί κλπ. Εντάξει, σήμερα θα ανακοινωθούν και μέτρα για τους ναι, θα ανακοινωθούν, αλλά πόσο φωνάξαμε δηλαδή. Εμείς εχθές, προχτές καταθέσαμε μέχρι και σχέδιο νόμου για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι θέμα επιβίωσης. Οι μεγάλοι όμιλοι είχαν κέρδη τρελά. Δεν θα πεθάνουν αυτοί από την πείνα αν μειωθούν λίγο τα κέρδη τους.
Ο κόσμος της δουλειάς. Προημερώνα έκανα περιοδία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Δεν μιλάω ότι κανένα μέτρο προστασίας δεν έπαιρναν για τους εργαζόμενους, αλλά ήταν και εργαζόμενοι που είχαν να κάνουν μεροκάματα πάρα πολύ καιρό, και για να πάρουν αυτό το 800 βάζουν όρους και προϋποθέσεις τέτοιους που τους αποκλείουν. Δηλαδή μας δημιουργείται η εντύπωση ότι όλοι τα παίρνουν αυτοί που έχουν ανάγκη. Όχι, δεν τα παίρνουν. Μάλιστα. Κυρία Μάνο, να λοιπόν, γιατί είναι αναγκαία η φωνή του ΚΚΕ να είναι δυνατή, και βεβαίως και πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ, γιατί έρχεται νέα καταιγίδα, ακόμα μεγαλύτερη, και μέσα από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τις αιαρινές προβλέψεις. Όση ώρα μιλούσατε, πήρα ένα μήνυμα από την κυρία Μίνα από τον Πειραιά, η οποία με ρωτάει το εξής. Μπορεί να μας εξηγήσει η βουλευτής του ΚΚΕ για ποιο λόγο το ΚΚΕ δεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση του κυρίου Μητσοτάκη το Σάββατο για τα θύματα της Μαρφίν? Ναι, θα σας πω καθαρά, το είπα και στη Βουλή, εμείς την καλύτερη πλακέτα θεωρούμε είναι να ρηχτεί φως και να ανακαλυφθούν αυτοί οι δολοφόνοι που ήταν προβοκάτορες. Κύριε Μπαρδούνια, το έζησα πάρα πολύ έντονα εκείνη την ημέρα. Εγώ, γιατί ήμουνα λίγο πιο κάτω. Καλύπταμε δημοσιογραφικά τη μεγάλη πορεία και αυτή. Και θα σας πω το εξής. Το λέω πρώτη φορά στον αέρα. Την ημέρα εκείνη ήμουνα στη συγκέντρωση του Πειραιά. Μάλιστα. Και επειδή είχαμε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, φύγαμε κατευθείαν με τον Γιώργο το Μαρίνο, βουλευτή και αυτός του ΚΚΕ στο νομοέβειας. Λοιπόν, στο δρόμο, από το μέσο συγκρού, βεβαίως είχαν βάλει κόκκινες, η αστυνομία κόκκινες λωρίδες, απαγόρευε την κυκλοφορία. Γιατί οι συγκεντρώσεις και οι κινητοποίησεις θα φτάνανε στο Σύνταγμα. Φτάσαμε στο Σύνταγμα, ήταν τελείως άδειο. Κατεβαίνουμε λοιπόν για να μπούμε μέσα στη Βουλή και έρχεται ένας αστυνομικός και λέει «Πού πάτε», φώναζε, «Θα μπει φωτιά». Πού το ήξερε αυτό νωρίτερα? Συγγνώμη δηλαδή. Εννοούσε μήπως... Αγνοούσα... Ναι, θα καεί το σύμπαν, αυτό μας είπε. Θα καεί το σύμπαν. Λοιπόν, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα κατάθεση. Ναι, ακούστε με. Όχι, έχει και συνέχεια. Σας έχουν ζητήσει επίσημη από την εισαγγελία να το καταθέσετε αυτό? Τι να τα καταθέσουμε? Εδώ έγινε δικαστήριο και δεν... για αυτούς τους τρεις που δολοφονηθήκανε στη Μαρφίν, και ενώ υπάρχουν και εικόνες, φαίνονται ότι φορούσαν τα ίδια παπούτσια που φαινόταν ότι ήταν ενορχιστρωμένο. Υπάρχει και συνέχεια. Καθίσαμε με τον Γιώργο το Μαρίνο και περιμέναμε, γιατί ανέβαινε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και είπαμε, επειδή μας ειδοποιούσαν ότι θα πάει μία ώρα αργότερα η ονομαστική ψηφοφορία, είπαμε να υποδεχτούμε τη διαδήλωση. Μόλις λοιπόν φτάνει η κεφαλή, τότε εμφανίζονται καμιά πενταριά από το πουθενά, και μάλιστα φωνάζανε κάτι συνθήματα που καμία σχέση δεν είχαν με το ΠΑΜΕ. Και ένα-δύο κρατούσαν και σημαίες του ΠΑΜΕ. Εδώ ο Γιώργος ο Μαρίνος έκανε λογομαχία, και ο προβοκάτορας τα πέταξε και έφυγε. Δηλαδή, να δείτε πόσο οργανωμένο ήταν. Γιατί όταν μπήκαμε μέσα, θυμηθείτε τον Καρατζαφέρη που κατηγορούσε το ΚΚΕ ότι θέλαμε να μπούμε μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Να δείτε ποια ήταν η προβοκάτσια, και δολοφονήσαν αυτούς τους ανθρώπους γιατί ανέβαινε το κίνημα. Μάλιστα. Πολύ σημαντική η κατάθεσή σας η σημερινή, πραγματικά δεν την είχα σημαίνει. Άρα δεν μπορούμε να μην αποδώσουμε ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις 10 χρόνια που δεν βιαστήκανε, αν και υπάρχουν στοιχεία και ντοκουμέντα και φωτογραφίες, με αυτές τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες. Μάλιστα. Κυρία Μανολάκου, επειδή δυστυχώς ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, θέλω μια ακόμη ερώτηση να σας κάνω. Ανακοινώθηκε ότι το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε απλήρωτους φόρους 1,6 δις. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, θα μπορέσουν να πληρωθούν αυτά τα χρήματα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει και υπάρχουν και ένα σωρό κλάδοι που έχουν επιλογή που δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί όμως που έχουν και δεν πληρώνουν πρέπει να τα πάρουν οπωσδήποτε. Και μιλάμε, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει τα ντερά τους, να το πω έτσι, με απλό τρόπο, οι φαρμακοβιομηχανίες και μια σειρά κλάδοι που δουλέψανε και αξιοποιήσανε και αρμέξανε ληστρικά τον κοσμάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ, και ο αγώνας συνεχίζεται και πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατός, γιατί τα μέτρα θα είναι αγριότερα και από τα μνημόνια. Εμείς όχι μόνο προειδοποιούμε, αλλά καλούμε τον κόσμο να οργανωθεί, να διεκδικήσει, για να μην πεθαίνει ο κόσμος όχι από τον κορονοϊό, αλλά από την πείνα. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.